Την αντεργία την άντεξα. Άντεξα, τι άντεξα, ξεκατηνιάστηκα τώρα. Για κάτε ρε, για κάτε ρε. Για τι θα τι ρε που άντεξε. Εγώ. Ναι, ρε, εσύ. Εμένα βασικά με λένε Μπάμπι. Μπάμπι Αλίμονο. Έχεις καμία σχέση με τον εφοπλιστή Αλίμονο? Όχι, όχι καμία, γιατί εγώ Μπάμπης. Αλίμονος στους νέους που αντέχουν. Το αλίμονο στους νέους είναι πρόζα. Εμείς εδώ κάνουμε επιθεώρηση. Α, ναι, το ξέρω. Άρμεγε ευρώ και κούρευε συντάξεις. Να σου πω ρε φίλε, μήπως μπορείς να μιλήσεις εδώ στην επιχείρηση να με πάρει να κάνω καμία δουλειά. Έχω μεγάλη ανάγκη από εργασία. Άνεργος είμαι. Ήρθες πολύ αργά. Το ξέρω. Οι θέσεις είναι κατηλημένες. Το ξέρω. Δεν υπάρχει δουλειά για σένα. Το ξέρω. Ε, αφού το ξέρεις ρε, γιατί ρωτάς? Γιατί θέλω να τα ακούω. Να ακούω ότι δεν υπάρχει. Φτιάχνω μαμαζόχαστο όταν τα ακούω. Ρε εσύ, βλέπεις πολύ τηλεόραση. Τι να κάνω, γάμω την τρέλα μου. Άνεργος είμαι. Όλη την ημέρα κάθομαι σπίτι και βλέπω διαφημίσεις. Πότε εκείνο το μαλάκα που πάει να αγοράσει ΣΕΑΤ και τα ξέρει όλα και λέει θέλω να τα ακούω. Και πότε τον άλλον που ξυρίζεται και μόλις ακούει το επιτόκιο της Όπελ αρχίζει ο μαλάκας να βαράει χαστού και στα μούτρα του. Με πόσο! Δεν έχει άλλο, δύο είναι. Εσύ τελικά τι αυτοκίνητο αγόρασες, σε τι Όπελ? Εγώ ένα Λάντα μεταχειρισμένο πήρα. Αλλά χωρίς ηλεκτρικά παράθυρα, χωρίς πόρτες, χωρίς εξάρτηση, αλλά με θερμενόμενο Ford Bagage από πίσω. Γιατί είμαι θερμενόμενο? Για να ζεσταίνουν τα χέρια τους αυτοί που το σπρώχνουν το χειμώνα. Είναι συλλεκτικό κομμάτι. Ρε παιδάκι μου, το αυτοκίνητο το έχουμε για να πηγαίνουμε στη δουλειά μας. Ποια δουλειά μας ρε φίλε, πλάκα μας κάνεις τώρα? Ποια δουλειά μας? Που 7 μέρες την εβδομάδα βλέπω διαφημίσεις. Κοντεύω να γίνω από την πολλή διαφήμιση. Τι είλε θεατής, τι είλε θεατής. Δεν θες διαφήμιση, κοντεύω να μου στρίψεις. Έχω χαζέψει. Με έχει επηρεάσει τόσο πολύ διαφήμιση που άλλο βλέπω, άλλο καταλαβαίνω. Δηλαδή, τι είναι ρε, τι έχω? Πιστεύεις τον έρωτα με την πρώτη ματιά? Εγώ. Με τη δεύτερη. Δεν μου λες ρε, τρελάθηκε. Έτσι όπως τα λες άνθρωπε μου, τρελάθηκα. Με τόσες διαφημίσεις που έχω δει στη ζωή μου, να μην τρελαθώ. Που έχω τόσο δύο πρόβλημα εγώ πια, που στο σπίτι με τη γυναίκα μου συνεννοούμε μόνο μέσω διαφημίσεων. Αφού όταν θέλω τη γυναίκα μου, της πω να μου φέρει ένα ποτήρι γάλα, ξέρεις πως το ζητάω. Πώς? Γυναίκα! Γάλα, 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 κακά! Δεν καταλάβει η παλιά. Βρε άνθρωπε μου. Εμένα που με βλέπεις όταν είμαι στο σπίτι και είναι μπροστά τα μικρά παιδιά και θέλω τη γυναίκα μου να τη... Τη γυναίκα μου είπα, δεν είπα το κουμπάρο. Ξέρεις πως το κάνω? Να μας πάρουν χαμπάρκι. Είσαι για να μπέιλεις. Σε καταλαβαίνεις. Και θα δοθεί σαν να σκεφτεί. Βρε άνθρωπε μου, εμένα που με βλέπεις. Με βλέπεις έτσι. Έτσι. Ωραία. Δεν έχω πιει ποτέ στη ζωή μου ουίσκι. Έλα. Σταγόν. Αλλά με τόσες φορές που έχω δει αυτή τη γαμημένη διαφήμιση. Με αυτό το famous grouse. Με αυτή την πουτάνα την πέρδικα που κάνει τα κλατ, 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 κλατ. Δεν έχει βρεθεί ένας κυνηγός να τη σκοτώσει την πουτάνα. Που χορογραφεί κάθε μέρα λες κι είναι ο Μεταξόπουλος. Ρε σηκώνομαι από τον καναπέ. Και είμαι πάντα μεθυσμένος. Δεν κατάλαβε, βρε άνθρωπέ μου. Όταν θέλω να σβήσω τη δίψα μου, ναι. Εγώ, Σι. Δεν πίνει ρο. Αλλά? Πίνει βιλούδου. Αυτό το καράβλαχο άκουσε πιθυρά που πίνει βιλούδου και πήγε μαλακισμένη και πήγε του βιλούδινο καναπέ μαζί με τους πολυθράτους. Σε επηρεάζει η διαφήμιση, δεν σε επηρεάζει. Ρε εσύ, διαφημίσεις είναι εντυπωσιακές. Εγώ είπα ότι δεν είναι εντυπωσιακές οι διαφημίσεις. Εμένα αυτή η διαφήμιση μου αρέσει συμπέθερε σε ένα σπιμλό που πέρασε από εδώ. Αυτή η διαφήμιση μου αρέσει είναι αυτή με τη σερβιέτα που έχει τα φτερά εδώ. Τι είναι. Την έχεις δει? Έχεις δει που είναι όλες οι παρθένες και κάνουν. Μόνο που αυτή η διαφήμιση πήρε στο λαιμό της τη φουκαριάρα την πατσανάκη σαν τη Μερόπη. Αλλά τι έπαθε η Μερόπη? Τι να πάει.
70 χρονών γυναίκα φόρεσε τη σερβιέτα με φτερά και ανέβηκε στην ταράτσα να πετάξει, μου λέει. Σε επηρεάζει, διαφύγει. Τι σε επηρεάζει, βρε. Τα έχετε παίξει οικογενειακός. Έτσι όπως τα λες, άνθρωπε. Τα έχω παίξει από την ανεργία. Ψάχνω στις μικρές αγγελίες για δουλειά και τρελαίνομαι. Ακούστε τι διαβάζω. Νέος εμφανίσιμος που διαθέτει χύτρα ταχύτητος ζητά να γνωριστεί με νέα εμφανίσιμη που να διαθέτει μακαρόνια. Ανάπηρος από το δεξί ζητά ανάπηρο από το αριστερό για αγορά ζεύγους υποδημάτων. Ρε εσύ, δεν έχεις δουλέψει ποτέ. Εγώ να δουλέψω. Ποτέ. Και να σκεφτείς ότι έχω 6 πτυχία, ε. 6. Ναι, ο κόλος μου θα φέξει. Στα 7 κάνω μπυρίμπα. Πού να βρω δουλειά, ρε. Ωραία και τρόμαξα. Πού να βρω δουλειά. Που σήμερα για να βρεις δουλειά στην Ελλάδα πρέπει πρώτα να την κοπανίσεις. Να πας στην Αλβανία, να πάρεις επικότητα και να γυρίσεις να λαθρομετανάστες. Βρεις δουλειά, λέει. Όχι, έχεις δίκιο. Μια φορά μου έτυχε μια καλή δουλειά, αλλά άτυχος είναι μια ζωή, άνθρωπε. Άτυχο. Καλή δουλειά ήταν. Ναι. Έκανα μια φορά το διαιτητή σε ένα ντέρμπι Ολυμπιακού Παναθηναϊκού μέσα στο Ολυμπιακό στάδιο. Με το που μπαίνω μέσα στο γήπεδο και αρχίζει το παιχνίδι, κάνω το λάθος και σφυρίζω ένα πέναλτι εις βάρος του Ολυμπιακού. Τότε αρχίσαν 80.000 κόσμος να φωνάζουν ρυθμικά το όνομά μου. Μπάμπι! Το παίρνει η γυναίκα σου! Μπάμπι, το παίρνει η γυναίκα σου! Ησυχάστε ρε παιδιά τους λέω, ησυχάστε. Το ξέρω. Το ξέρεις. Ναι, αλλά θέλω να τα ακούω. Ωραία και αρχίσαμε να πετά πλαστικά μπουκάλια, αναπτήρες. Αμάζεψα τους αναπτήρες και πήγα το βράδυ, έκανα τον κοφάλαλο σε κάτι ταβέρνες. Αλλά δεν έπαιρνε κανείς να κλειστές οι ταβέρνες, δεν το είδες. Τελικά είσαι πολύ άτυχος. Αχ, η ατυχία μου δεν έχει όρια, παλικάρι μου. Το τελευταίο που μου την στόπα, προχθές την πρωτοχρονιά, αγόρασα βασιλόπιτα από το φούρνο και η λίρα έπεσε στο φούρναρι. Προχθές η ατυχία δεν είχε πλάκα. Ωραία, κιόλας. Έχεις να μου πεις κάτι πιο εντυπωσιακό. Γιατί? Θέλω να τα ακούω. Βάλε για να τα δω. Έλα για τα λατή. Έλα για να τα δω. Ήστο το καλύτερο. Ξανά και με δίρκα. Ναι. Τι τραβάμε. Δεν τα μας αρέσει, μαντάμε. Εγώ δεν είμαι καλός. Τι πάθαμε μας. Μας έχουν μουράνει με τις διαφημίσεις όμως. Τι είναι αυτό το πράγμα. Ό,τι τους έρθει στο μυαλό βγάζει ένα προϊόν, τραβάει μια διαφήμιση, τρέχουμε σαν χαζί και τα παίρνουμε όλα εμείς. Πρέπει έχουμε πάθει. Έχουν βγάλει όμως και ωραίες διαφημίσεις, δεν μπορώ να πω. Βγάζουν για μικρούς, για μεγάλους, για τη γιαγιά του παππού. Α, έχουν αυτή συμπέθερη διαφήμιση, επειδή είσαι ενημερωμένος, γι' αυτό το λέω. Αυτή τη διαφήμιση με το B3 by Telesteto, έχεις δει? Που είναι τρεις πιτσιρικάδες του Λυκείου και έχουν πάει τα μαλακισμένα στην τουαλέτα και τη βγάλαν έξω και τη μετράνε. Ο ένας λέει 16,5. Ο άλλος το μαλακισμένο λέει 17 με το ζόρι. Ο άλλος λέει 25. Πάγωσα. Τι έγινε ρε παππού, κυκλοφορούν τέτοια νούμερα στην πιάτσα, λέω. Το γραπτό μήνυμα λέει. Α, είπα κι εγώ. Τι είπαμε ρε πιτσιρικάδες, να μιλάτε. Άμα είναι όμως να λέτε τις κοτσάνες, καλύτερα να μασάτε παρά να μιλάτε. Άμα άλλος που πάει μέσα στο μαγαζί με τα γυναικεία ρούχα και λέει: Γεια σας. Μύθο έχετε. Μύθο εδώ. Ναι, δεν έχετε μύθο. Ναι, βρε μαλάκα, δεν έχουνε μύθο. Εδώ δεν έχουνε Red Bull. Μύθο θα έχουνε. Άλλο αυτό Red Bull δίνει φτερά. Τι θα τα κάνω τα φτερά, ρε. Λεφτά θέλω. Άμα για φτερά μου τα δώσα και ως Πέτρος, θα πάω αργότερα. Αλλά αυτή η διαφήμιση με τρελαίνει. Αυτή που με βγάζει έξω από τα ρούχα. Είναι με αυτά τα ιστιντούτα δυνατίσματος. Με αυτά τα ιστιντούτα αισθητικής που φαγωθήκανε κάθε μέρα. Έχει η γυναίκα σας μουστάκι, φέρτε με τα λέζερ να της το βγάλουν. Έχει ο άντρας σας κολότρικες, φέρτε με τα λέζερ να σας βγάλουν. Ρε συμπέθερε, τρίκα δεν θα μας αφήσουν στον κόλλο. Όλοι πούστιδες θα γίνουμε ρε γάμος. Όλοι πούστιδες θα γίνουμε ρε. Τι γίνεται με αυτό το πράγμα.